όταν διαπραγματεύεσαι και αποδέχεσαι να πληρώνεις το χρέος, αναγκαστικά βρίσκεσαι σε κάποια στιγμή, όπως τώρα η ελληνική κυβέρνηση, που μπροστά στην πληρωμή της Παρασκευής, που είναι η πρώτη πληρωμή προς το ΔΝΤ του Ιουνίου ύψους 350 εκατομμυρίων, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτή τη στιγμή τα δημόσια ταμεία είναι άδεια. Η κυβέρνηση έχει ρημεύσει ταμιακά διαθέσιμα από νοσοκομεία, από ασφαλιστικούς φορείς, από πανεπιστήμια. Έχει κυριολεκτικά στεγνώσει το δημόσιο τομέας. Και πάνω εκεί εκβιάζουν οι Ευρωπαίοι. Ξέροντας ότι δεν υπάρχει τίποτα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καζάκη. Επειδή είχατε προβλέψει όλα αυτά που λέτε, τα έχετε έτσι δηλώσει πριν από καιρό. Ουσιαστικά θέλετε να πείτε ότι αυτή τη στιγμή, για να πάρουμε το δεδομένο το τώρα, ότι η Ελλάδα διαπραγματεύεται χωρίς πλάνο ουσιαστικά. Χωρίς, ναι. Είναι έρμεο στην ουσία των δανειστών της. Είναι εκβιάζουν οι δανειστές και το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να υποχωρεί από τη στιγμή που έχει δεχτεί να πληρώνει το χρέος. Και πιστεύετε μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η υποχώρηση? Γιατί υπάρχουν κάποιες προεκλογικές δεσμεύσεις. Με αυτές τις δεσμεύσεις βγήκε η ελληνική κυβέρνηση, η Τσίπρα κυβέρνηση. Σωστό. Έτσι. Τώρα, μέχρι πού μπορεί να φτάσουν αυτές οι υποχωρήσεις? Πολύ φοβάμαι στα χειρότερα. Μάλιστα. Μάλιστα. Δηλαδή, θα αναγκαστεί η ελληνική κυβέρνηση να υπογράψει το χειρότερο δυνατό μνημόνιο για την Ελλάδα. Διότι δυστυχώς έχει εγκλωβιστεί και η ίδια με τις επιλογές που έχει κάνει. Τώρα, ποιο θα πρέπει να είναι το Plan B για την Ελλάδα, με δεδομένα τα σημερινά, αυτά που έχουν σήμερα στο τραπέζι? Έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει αναστολή πληρωμών προς το χρέος όσο διαπραγματευόταν. Και ταυτόχρονα να θέσει υποεκαθάριση τις βασικές συστημικές τράπεζες, ώστε να ξέρουμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται και να σταματήσει ο πακτολός δισεκατομμυρίων που αυτή τη στιγμή διοικητεύονται είτε από το ευρωσύστημα είτε από δανεισμό στην ελεύθερη αγορά προς τις τράπεζες. Να σταματήσει αυτό το άγχος. Να σας πω μόνο ένα στοιχείο. Το πρώτο τετράμινο του 2015, οι συστημικές δεχόμενες τράπεζες της Ελλάδας έχουν αντλήσει πάνω από 150 δισεκατομμύρια νέα δάνεια, είτε από το ευρωσύστημα είτε από την αγορά, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή με εγγύηση του Έλληνα φορολογούμενου. Αυτό δεν πάει πουθενά. Ναι. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Τώρα, έχετε μιλήσει κατ' επανάληψη για το θέμα επιστροφή στη δραχμή ως τη μόνη λύση. Ναι. Είναι ο μόνος τρόπος για να αναχρηματοδοτήσουμε την οικονομία μας χωρίς να φορτωνόμαστε χρέη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το πρώτο βήμα είναι καταγγέλλω το χρέος ως παράνομο με βάση το τι μου έχει πει αυτή τη στιγμή ακόμη και ο ΟΗΕ. Μας έχει εισηγηθεί. Υπάρχει. Η πρόταση, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Μας έχει πει ότι το χρέος όπως έχει διαμορφωθεί είναι τελείως παράνομο. Έχει καταπατήσει βασικά ανθρωπίνα δικαιώματα, τη συγκρότηση της χώρας, το πολιτικό της σύστημα, το πολιτικό της σύστημα, την ειδική της κυριαρχία. Αν είναι παράνομο, σταματάω να το πληρώνω. Και όποιος νομίζει, όποιος διαφωνεί με αυτό, όποιο κράτος δηλαδή διαφωνεί με αυτό, ας πάει στα διεθνή δικαστήρια. Και το δεύτερο είναι, ανακοινώνω την έξοδο μου από το ευρώ, με στόχο να αναχρηματοδοτήσω την οικονομία μου με τα δικά μου μέσα. Χωρίς να φορτωθώ καινούργια χρέη. Γιατί είναι και το μεγάλο θέμα αυτό. Ακόμη και αν αύριο το πρωί η κυρία Μέρκελ και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δανειστές μας πούν ότι σας σβήνουμε ολόκληρο το χρέος. Η ελληνική οικονομία για να ανακάμψει χρειάζεται, για παράδειγμα, τον πρώτο χρόνο που θα πρέπει να μπει σε ανάκαμψη πάνω από 60 δισεκατομμύρια σε επενδύσει. Πού θα τα βρει αυτά? Ναι. Αναγκαστικά θα πάει να δανειστεί. Εδώ θα ξαναρχίσει πάλι το ίδιο βιολί. Βέβαια, προϋπόθεση για να αξιοποιηθεί αυτή η απόφαση των ΗΠΑ είναι να πας στο δικαστήριο τους υπαίτιους αυτής της κατάστασης, αφενός. Και φαντάζομαι αφετέρου να εθνικοποιήσεις, κρατικοποιήσεις την εθνική σου τράπεζα. Βεβαίως, την κεντρική σου τράπεζα. Την κεντρική σου τράπεζα, βεβαίως. Και πρέπει να καθίσουν στο σκαμνί του κατηγορουμένου για πράξεις χάτης προδοσίας με βάση τον ποινικό κώδικα που τα προβλέπει αυτά, το άρθρο 134 παράγραφος 2, και με βάση το 120 του συντάγματος, του ελληνικού συντάγματος, και το παράγραφος 3 που λέει εσφετερισμός εξουσίας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεις προς την εθνική κοινότητα ότι εφόσον δικάζεις για τόσο σημαντικά, που είναι το μέγιστο των αμαρτημάτων, να το πούμε έτσι, σε μια χώρα, το ζήτημα της χάτης προδοσίας, το κάνεις αυτό για να μην αναγνωρίσεις κανενός είδους υπογραφή που έχουν βάλει, είτε φανερή είτε κρυφή.
Μάλιστα. Τώρα, ήθελα έτσι να μου πείτε με τη δικιά σας εμπειρία, ακούγονται διάφορα σενάρια για εμπλοκή της τράπεζας BRICS και ότι υπάρχει κάποια πρόθεση του Πούτιν για συμμετοχή της Ελλάδας στην τράπεζα αυτή. Πόσο αληθοφανή, πόσο αληθινά είναι αυτά τα σενάρια? Δυστυχώς αυτά είναι παραμύθια. Είναι από τα παραμύθια που δημιουργούνται για να αποπλανάται ο κόσμος. Δηλαδή να μην ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Κοιτάξτε, για να συμμετάσχεις στην υπόθεση των BRICS, η οποία είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, ναι, και προφανώς εγώ δεν είμαι ενάντιος, αλίμονο, θα πρέπει να έχεις πολλά μέτωπα στις διεθνείς σου σχέσεις. Δεν μπορεί να είσαι μοναδικά προσανατολισμένος προς μια κατεύθυνση. Φυσικά και πρέπει να το αξιοποιήσεις αυτό το μέτωπο. Αλλά για να το έχεις πρέπει να έχεις δική σου κεντρική τράπεζα και δικό σου νόμισμα. Αλλιώς δεν μπορείς να συμμετάσχεις στην διαδικασία των BRICS. Και θέλεις και 10 δισεκατομμύρια νομίζω για συμμετοχή. Βεβαίως, ναι. Έτσι. Αλλά αυτό εντάξει, το διαπραγματεύεσαι. Το διαπραγματεύεσαι. Ανοιχτή είναι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι θέσφατο. Έτσι. Και μια που σας έχουμε τώρα εδώ, έτσι μια πρόβλεψη για όλα αυτά. Περιμένουμε, λέει, συμφωνία σήμερα, αύριο. Μια πρόβλεψη δικιά σας. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει συνολική συμφωνία. Το βλέπω δύσκολο. Αλλά αυτό το σίγουρο είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση θα αναγκαστεί να κατεβάσει το πρώτο επώδυνο νομοσχέδιο για τον ελληνικό λαό, που μάλλον θα είναι το φορολογικό νομοσχέδιο. Μάλιστα. Δηλαδή οι νέοι φόροι. Προκειμένου να τις δώσουν, να αρχίσουν να δίνουν οι Ευρωπαίοι κάποια χρήματα. Και έτσι με έναν τρόπο, πώς θα το πούμε, σαλαμοποιήσεις, θα χτυπηθούν τα εργασιακά, τα συνταξιοδοτικά, θα συνεχιστεί δηλαδή η ίδια πορεία, ο ίδιος κατήφορος. Και βέβαια θα περάσει από το ελληνικό κοινοβούλιο, διότι και ΠΑΣΟ και Νέα Δημοκρατία θα το περάσουν, όχι διότι μόνο, θα το χρησιμοποιήσουν όλοι, μετά. Όλοι ψηφίζουν αυτή τη στιγμή έτσι, ό,τι λένε οι δανειστές. Έτσι. Λοιπόν, θα τα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε και στην Κύπρο, θα δούμε και από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή υπόλοιπο να έχετε. Λοιπόν, αυτά από τον κορυφαίο οικονομολόγο. Είναι ένας οικονομολόγος ο οποίος έχει πει πολλές αλήθειες. Έχει μιλήσει τεκμηριωμένα για την επιστροφή, την ανάγκη επιστροφή της Ελλάδας στη δραχμή. Παρά τον μπαμπούλα που έτσι επισύρουν κάποιοι όσον αφορά τη δραχμή. Είδομεν, αν και αυτή τη φορά ο κύριος Καζάκης θα βγει αληθινός. Πάμε τώρα στις εφημερίδες μας.